Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα έπεσαν οι υπογραφές για το έργο του Χιτία Μαρίου. Οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στην αείμνηστη Βιργινία Μανασάκη, που τόσο περήφανη θα ήταν για τις σημερινές υπογραφές μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο μετά το τελικό στάδιο ορίμανσης του έργου. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ για όλο το έργο το οποίο είχε κάνει η αείμνηστη Βιργινία Μανασάκη από το 2011, που ξεκινήσαμε ως αιρετή περιφέρεια, έχοντας ένα περιφερειακό σχεδιασμό που έπρεπε να αλλάξει, και μέσα από αυτή τη δουλειά που έγινε, την τεχνοκρατική από τη Βιργινία και τον ΕΖΑ, την πολιτική από εμάς, κατορθώνομαι και είμαστε σήμερα σε αυτήν την ευχάριστη θέση να υπογραφεί η σύμβαση για το εργοστάσιο εδώ στο Αμάρι. Η κατασκευή της μονάδας θα κοστίσει συνολικά 35 εκατομμύρια ευρώ και η πενταετής λειτουργία θα έχει κόστος πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία για 5 χρόνια της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και του Χιτία Μαρίου με δυναμικότητα 43.000 κυβικά το έτος και θα εξυπηρετεί τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, θα παράγει βιοαέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θερμική ενέργεια, όπως και δύο είδη κομπόστ, εισάγοντας το Ρέθμνο στην εποχή της κυκλικής οικονομίας. Περνάμε στο κατασκευαστικό τμήμα, το οποίο πιστεύουμε να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος, που είναι 18 μήνες. Γίνεται έτσι το πρόβλημα των απορριμμάτων στο Ρέθμνο για τα επόμενα 10 χρόνια. Με τη στήριξη της περιφέρειας ολοκληρώθηκαν οι υποδομές στα Χανιά και υλοποιούνται τα έργα στο Ρέθμνο και τη Χερσόνησο, όπως και η μονάδα κομποστοποίησης της Αρχάνης, που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή αστερουσίων Γόρτινας Φεστού, ενώ θα διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των νέων έργων διαχείρισης σύμμικτων απορριμμάτων στο Ηράκλειο και στη Σιτία. Ολοκληρώνεται η διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη για τα επόμενα 25 με 30 χρόνια. Σημαντικά έργα που θα δώσουν λύσεις στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και της μείωσης του στόχου του απορριμμάτων που πάει για ταφή. Αυτός είναι ο μελλοντικός στόχος και με αυτά τις μονάδες θα τα πετύχουμε.